Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε εδώ στην παρέα σας με ολοκένουργια επεισόδιο like Σάββατο σήμερα 19 του Δεκέμβρη και μεσημεράκι καθώς είστε χαλαρά, καθώς είστε χαλαρά, καθώς είστε αναπαυστικά, αναπαυστικά μας απολαμβάνετε, ναι, ε, τώρα κάτι έτσι κουνηθείτε λίγο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Θα πάρετε το σταθερό σας ή το κινητό σας, θα τηλεφωνήσετε στο 24610-42296 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση που πραγματοποιείται σήμερα μετά το τέλος της εκπομπής. Τι δίνουμε, δίνουμε μια καταπληκτική δίλα της Playset με ήχους με λαμπάκια για μια μικρή κυρία. Ε, οι ενδείξεις του παιχνιδιού λένε από, 8, από 3 έως 8 ετών. Αλλά εγώ σας λέω ότι και 15 να είστε, εγώ μια χαρά έπαιζα μέχρι και με τα 18 και τα 18 μου και με την πάρπη μου και με τις κούκλε μου και με όλα μου. Ε, μπορείτε να το ευχαριστηθείτε. Η συγκεκριμένη λοιπόν ο Rose Villa, η οποία ε, μπορεί να γίνει δικιά σα, είναι μια προσφορά από τα καταστήματα Funny Bunny, στα οποία μπορείτε με ένα κλικ www.funnybunny.gr να επιλέξετε το δώρο που θέλετε για τα παιδιά σα, για τα βαφτιστικά σα, για τα εγγονάκια σα, για εσά του ίδιου, μια και διαθέτει και puzzle και επιτραπέζια παιχνίδια για να περάσουμε ωραία τι ημέρε των γιορτών μια και θα μείνουμε αρκετά στο σπίτι. Αυτή λοιπόν η δίλα με την τετραμελή οικογένεια μπορεί να γίνει δική σου τώρα. Με έναν απλό τρόπο, 2460-42296, είναι απλή αστική χρέωση. Ε, κάνετε το τηλέφωνο, αφήνετε όνομα επίθετο και έναν αριθμό επικοινωνία. Και την Δευτέρα, εδώ από την εκπομπή μα, θα ανακοινώσουμε τον νικητή ή την νικήτρια. Επίση, θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω του χορηγού αυτή τη εκπομπή, που δεν είναι άλλοι από την Solar Energy Subbases. Η οικονομία λοιπόν στο ηλεκτρικό σα ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα με την βοήθεια του ήλιου. Ναι, είναι γεγονό και είναι εδώ στην περιφέρειά μα, στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στη Φλόρινα. Θέλετε περισσότερε πληροφορίε. ssenergysbases.gr, εκεί στο site όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα, ό,τι σα απασχολούν, να κάνετε τι δικέ σα ερωτήσει αλλά και να διαβάσετε άρθρα γύρω από την uh, καινοτόμα αυτή υπηρεσία που παρέχει Solar Energy ρεύμα για ιδιώτε και επαγγελματίε με τη χαμηλότερη τιμή τη αγορά εγγυημένα αυτό. Και σα το λέω γιατί δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα και μου λένε, Μα είναι όντω αλήθεια ότι τόσο δίνει το ρεύμα σου μπάσει. Πήραν τηλέφωνο στην εταιρεία, το επιβεβαίωσαν και με πήραν πίσω και μου λένε τελικά λιτσάκι, καλά μα τα λε. Λε αλήθεια. Μα μου δεν σα έλεγα κάτι ψεύτικο. Το ξέρετε. Τι θέλετε. Θέλετε να συνεχίσω από το Control. Πολύ ωραία. Και φυσικά, ε, να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το πρατήριο υγρών καυσίμων και πλυντήριο αυτοκινήτων, ταρτάρα και εσύ, -E. Και εδώ σα έχω τι χαμηλότερε τιμέ τη αγορά σε βενζίνη, αέριο αλλά και πετρέλαιο θέρμανση και πετρέλαιο κίνηση. Και φυσικά ένα υπερσύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων, το οποίο ε, πραγματικά δεν αφήνει κρατσουνιέ, δεν αφήνει σημάδια κατά το πλήσιμο. Κάνει τα πάντα εκεί πέρα. Σα καθαρίζει τα αυτοκίνητα μέσα, το αυτοκίνητό σα μέσα έξω, σα το κάνει λαμπίκο. Και new entry λοιπόν στην εκπομπή μα έχουμε ένα κατάστημα το οποίο εγώ σήμερα το πρωί ξύπνησα και λέω: Κάνω διατροφή, κάνω διατροφή. Βαριέμαι να ετοιμάσω το πρωινό μου, βαριέμαι να ετοιμάσω το πρωινό μου. Θέλω να φάω κάτι ωραίο, θέλω να φάω κάτι ωραίο. Τι κάνω, σκέφτομαι, 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 δεν χρειάζεται να σκέφτομαι και πάρα πολύ. Πήρα 24610, 390 και έκανα παραγγελία στο Μον Κουλούρ. Λοιπόν, η αλυσίδα καταστημάτων Μον Κουλούρ ε, είναι μια ελληνική αλυσίδα. Βρίσκεται σε όλη, έχει σε όλη την Ελλάδα καταστήματα. Τώρα έχουμε και στην πόλη τη Κοζάνη. Τι γίνεται εκεί πέρα για να καταλάβετε. Πηγαίνει στο Μον Κουλούρ. Ναι, βρίσκει κουλούρια σε απίστευτα σχέδια. Από ολική εδώ για την κυρία, μέχρι και σε μαργαρίτε, έτσι, το κλασικό κουλούρι Θεσσαλονίκη. Πολύ σπορά, τα πάντα όλα. Το κουλούρι μπορεί να το φάσει έτσι. Μπορεί όμως και να ζητήσει εκεί μπροστά στην ανοιχτή κουζίνα που υπάρχει να σου το γεμίσουν με ό,τι γεύση θέλει. Θέλεις μέσα να βάλει κεντρμπουένο, θέλει να βάλει μαρμελάδα, θέλει να βάλει κρέμα σοκολάτα. Για να μην κάνω και διαφήμιση. Θέλει να βάλει γαλοπούλα, θέλει να βάλει τυρί κρέμα. Ε, ό,τι μπορεί να φανταστεί, ελιέ, ε, 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 ό,τι ό,τι μπορεί να φανταστεί, σου, σου, γεμίζουν το κουλούρι σου έτσι όπω θέλει, με φρεσκότητα προϊόντα, το απολαμβάνει και πίνει και έναν υπέροχο καφέ από το μόνο το οποίο φυσικά πηγαίνει με το κουλούρι, το καφεδάκι. Ε, εκεί πέρα έχουν μηχανήματα τελευταία τεχνολογία και μπαρίστη, μπαρίστας που πραγματικά κάνουν τρελά πράγματα. Επίση, μπορεί να πάρει και τσουρεκάκια. Τσουρέκι με κάστανο, τσουρέκι με σοκολάτα, τρελάθηκα, τσουρέκι με ό,τι γεύση θες και αλμυρό και γλυκό. Να βρεις μπάρε, έτοιμες, φτιαγμένες με παραδοσιακές συνταγές και ό,τι πραγματικά τραβήκε κριτσίνια και φλογέρες, να φτιάξεις το δικό σου χυμό με φρούτα εποχή και ό,τι άλλο θέλει. Με ελάχιστη παραγγελία 3 ευρώ έρχονται στο σπίτι σου, σου φέρνουν τα πάντα και έτσι περνάς, ξεκινάς την ημέρα σου με τον πιο ωραίο υγιεινό τρόπο και πολύ εύκολα. Μον κουλούρι λοιπόν στην πόλη της Κοζάνης, στην Παύλη Μελά εδρεύει το κατάστημα και 24610 είναι το τηλέφωνο στο οποίο εσείς μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας. Πάμε τώρα στη Δευτέρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Έχουμε κορύφωση του, φαινο... του... Ενός σπάνιου φαινομένου τη Δευτέρα το βράδυ, όλη η γη, όλο ο πλανήτη, θα δει το αστέρι τη Βιθλέν. Μοναδικό χριστουγεννιάτικο θαύμα, το οποίο από το 1226 που έχει να εμφανιστεί, ξαναεμφανίζεται φέτο τη Δευτέρα. Ε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτό το μήνυμα ελπίδα πιο πολύ από ποτέ. Θα σα δώσω λίγα στοιχεία εγώ τώρα και θα περάσουμε αμέσω μετά να παρακολουθήσουμε ένα σύντομο βίντεο που σα έχω ετοιμάσει και το οποίο, μέσα από το οποίο θα σα περιγράψω περισσότερο για αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, στον νυχτερινό ουρανό, την εβδομάδα των Χριστουγέννων θα δεσπόζει το αστέρι τη Βιθλέμ. Μπαίνω μέσα και λέω: Κατά τη μακρύτερη νύχτα, αυτό που σα έλεγα στην αρχή και δεν το είχα καλά, και παράλληλα την μικρότερη μέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, δηλαδή την Δευτέρα, θα είναι η μεγαλύτερη νύχτα και θα είναι και η μικρότερη μέρα. Έχουμε στην ουσία την επίσημη έναρξη του χειμώνα, αρχίζει και χειμωνιάζει βαριά στι 21 δηλαδή του Δεκέμβρη, θα είναι ορατό αυτό το φαινόμενο από όλο τον πλανήτη. Είναι ένα μοναδικό εντυπωσιακό φυσικά φαινόμενο, το οποίο θα μπορέσετε να το παρατηρήσετε από το ηλιοβασίλεμα και μετά θα φαίνεται στον ουρανό. Ε, εξηγείται αστρολογικά, είναι μια σύνοδο ε, δύο πλανητών. Θα τα πούμε όμω στο βίντεο, περισσότε βίντεο περισσότερε πληροφορίε. Η τελευταία φορά που αυτή η σύνοδο λοιπόν έγινε ορατή ήταν ε, την αυγή το ξημέρωμα τη 4η Μαρτίου του 1226. Τρομερό. Είχε συμβεί σε πολύ μικρό βαθμό τον Μάιο του 2000, αλλά η θέση του στον ουρανό δεν το έκανε ορατό από τον πλανήτη μας. Ε, αυτή τη φορά λοιπόν δύο γιγάντιοι πλανήτες τα ευθυγραμμιστούν κατά την περιφορά τους γύρω από τον ήλιο φυσικά α, συνήθως έρχονται σε σύνοδο κάθε 20 χρόνια οι επόμενες λοιπόν σύνοδοι αυτών των δύο μεγάλων πλανητών που δεν είναι άλλοι από τον Δία και τον Κρόνο θα πραγματοποιηθούν το 2040 και το 2060 αλλά το συγκεκριμένο φαινόμενο αυτό το αστέρι που καθοδήγησε τους τρεις μάγους στον τόπο γέννησης του Χριστού ε, Αποτέλεσε μια τέτοια σύνοδο, στο, σύνοδο τότε, 2226 ξανά και 2020 για μια ακόμη φορά. Είμαστε πολύ τυχεροί που θα το απολαύσουμε. Πάμε όμως να δούμε πώς μπορούμε να το δούμε, τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται, πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο και τι οραματίζει, τι φέρνει αυτό το αστέρι της Βυθιλέμ που θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε όλη αυτή τη Δευτέρα το βράδυ στους ουρανούς μας. Το αστέρι της Βιθλεέμ ή αλλιώς η σύνοδος Δία και Κρόνου αποτελεί πραγματικά ένα μοναδικό φαινόμενο. Οι δύο μεγαλύτεροι πλανήτες στο ηλιακό σύστημα θα εμφανιστούν πιο κοντά ο ένας τον άλλον στον νυχτερινό ουρανό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των Χριστουγέννων, σε μια προσέγγιση που θα συμβεί για πρώτη φορά τα τελευταία 800 χρόνια, λένε οι αστρονόμοι και οι δύο γίγαντες του πλανητικού μας συστήματος πλησιάζουν σταδιακά ο ένα τον άλλον από τις αρχές του καλοκαιριού και θα εμφανιστούν σχεδόν ως ένας διπλός πλανήτης στις 21 Δεκεμβρίου, τη Δευτέρα δηλαδή. Το φαινόμενο γνωστό σύνοδος Δία και Κρόνου μπορεί να γίνει ορατό από πουδήποτε στη Γη αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα. Ο γερμανός αστρονόμος Ιωάννη Κέιπλερ έγραψε το 1614 ότι πίστευε πως το αστέρι της Βηθλεέμ που οδήγησε τους τρεις μάγους στη φάτνη του Χριστού σύμφωνα με την ιστορία της γέννησης θα μπορούσε να ήταν η σύνοδος του Δία και του Χρόνου. <ΣΣΣΣΣ> Οι ευθυγραμμίσεις μεταξύ των πλανητών, γνωστές και ως σύζευξη, είναι μάλλον σπάνιες, εξήγησε ο αστρονόμος Ράις Πάτρικ. Αλλά αυτή η σύζευξη είναι εξαιρετικά σπάνια λόγω του πόσο κοντά θα εμφανιστούν οι πλανήτες ο ένας στον άλλον. Φυσικά, η εμφάνιση του Χριστουγεννιάτικου Αστέρα ή του Αστέρα της Βιθλεμ, που ονομάστηκε έτσι επειδή η εγκύτητα των πλανητών δημιουργεί ένα λαμπρό σημείο φωτός, είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται μόνο από τη Γη. Στην πραγματικότητα, ο Δίας και ο Κρόνος απέχουν εκατομμύρια χιλιόμετρα. Εάν λοιπόν σα αρέσει να χαζεύετε τα αστέρια, σε λίγε μέρε και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 21 του μηνό, ετοιμαστείτε για ένα μοναδικό φαινόμενο. Το φιλί του Διακρόνου. Το χριστουγεννιάτικο φιλί, όπω το ονόμασε ο αστρονόμο Dr. Μπραντ Τούκερ από το Εθνικό Πανεπιστήμιο τη Αυστραλία, θα εμφανιστεί χαμηλά δυτικά στον ουρανό για περίπου μία ώρα μετά το ηλιοβασίλεμα. Ο Τούκερ εξηγήσε ότι φαίνεται σαν ένα λεπτό μισοφέγγαρο και δύο φωτεινά αντικείμενα ακριβώ δίπλα του. Το φαινόμενο αυτό έχει και αστρολογική σημασία. Σύμφωνα λοιπόν με την σούπερ στάρ της αστρολογίας, Σούζαν Μίλλερ, αυτή η μεγάλη σύνοδος θέτει τον τόνο για το ήθος των επόμενων 20 ετών που επηρεάζει τις τέχνες, τη μουσική, το θέατρο, τη λογοτεχνία, την ψυχολογία, τη μόδα, τα τρόφιμα, τη μουσική, τα μαθηματικά, την επιστήμη, την πολιτική και την κυβερνητική ημερήσια διάταξη. Με άλλα λόγια, τα πάντα. Και αν έχει συνέφια εκείνη την ημέρα, ο Δίας και ο Κρόνος θα εξακολουθούν να εμφανίζονται πιο κοντά ο ένας στον άλλον για ολόκληρη την εβδομάδα γύρω από το ηλιοστάσιο. Και αν χάσουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το αστέρι της Βιθλέμ, τότε θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 15 Μαρτίου του 2080, όποτε και υπολογίζεται ότι θα συμβεί η επόμενη κοντινή σύζευξη Δία και Κρόνου. Μάλιστα! Πραγματικά, εγώ εντυπωσιάστηκα με όλε τι πληροφορίε που βρήκα. Ελπίζω να σα τι μετέδωσα με τον ωραίότερο τρόπο και εσεί έτσι να αντλήσατε ε, ωραία μηνύματα και να είμαστε όλοι και να το δούμε την Δευτέρα το βράδυ να είμαστε καλά. Τώρα όμω, αυτή τη μέρα σου λέει ανοίγουν και οι πύλε. Τώρα, ποιε πύλε ανοίγουν, Μωρέ, τι πύλε ανοίγουν, γιατί με κάνετε έτσι. Θέλω το Σταύρο του Πλουμιστό να μου το εξηγήσει. Ο Σταύρο του Πλουμιστό θα ήταν κανονικά μαζί μα σε live σύνδεση σήμερα. Αλλά λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε. Έτσι λοιπόν μα έχει στείλει ένα ηχητικό μήνυμα μέσα από το οποίο μα εξηγεί ακριβώ τι γίνεται τη Δευτέρα 21 του μηνό με το άνοιγμα των πυλών και αν αυτό έχει σχέση με το φαινόμενο που θα παρατηρήσουμε στο, στον ουρανό μα. Δηλαδή το αστέρι τη Βυθιλάνι που θα είναι ορατό μετά από κα, πάρα, πάρα πάρα πολλά χρόνια. Πώ, από το 2026 από, το, συγγνώμη, από το 1226 μέχρι και το 2020, πόσα χρόνια περάσανε, πρέ, παιδιά. 1226 μέχρι το 2000. Πάνω, 100, 800 χρόνια. Σχεδόν 800 χρόνια. Ο, όχι 800, 700. 780. 780 περίπου χρόνια περάσαν από τότε που ξανεμφανίστηκε αυτό στον ουρανό μας. Συ συνδέεται κάπως με το άνοιγμα των πυλών που μας λένε τώρα στις 20 του μηνός, στο βίντεο που ακολουθεί, ναι. Καλησπέρα σας. Λίτσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που είσαι πάντα... Ε, ένα βήμα μπροστά θα μπορούσα να πω, διότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνέεται και προφανώς το ένστικτο την οδηγεί, σε οδηγεί δηλαδή με λίγα λόγια, σε κάτι το οποίο πραγματικά να είναι, θα λέγει κανείς, προσώφιλος των τηλεθεατών που σε βλέπουν. Σήμερα λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων δεν μπορώ να παρίσταμαι live κοντά σου, όμως βρήκαμε αυτόν τον τρόπο, ο οποίος είναι αρκετά σύγχρονο και ο οποίος θα μας απασχολήσει από εδώ και στο εξή. Να το πω αυτό στους καλούς τηλεθεατές που μας ακούνε και μας βλέπουν φυσικά ότι από εδώ και στο εξή εισερχόμαστε σε μια κοινωνία η οποία θα είναι εξαιρετικά αναβαθμισμένη σε εισαγωγικά αλλά και χωρίς εισαγωγικά. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Επειδή λοιπόν στις 21 Δεκεμβρίου, μετά από δύο μέρες δηλαδή, ανοίγει μια ενεργειακή πύλη και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλεις να σου μιλήσω, θα εξηγήσω λοιπόν με πολύ σύντομο τρόπο τι είναι η ενεργειακή πύλη και γιατί λέμε ότι ανοίγει ξανά στις 21-12 του 20 και το τι θα γίνει και το τι πρέπει να κάνει κανείς. Να πω ότι από την αρχή... Ε τη γη υπάρχουν σαφεί στιγμέ που ανοίγουν οι πύλε αφύπνιση για να προχωρήσουμε ω ψυχέ αλλά και ω άτομα. Οπότε η ενεργειακή πύλη έγινε αρχικά γνωστή με τον αγγελικό αριθμό 1111 στου περισσότερου δηλαδή και πιο δημοφιλεί που είναι ω γνωστόν μια πολύ υψηλή δόνηση πύλη που ανοίγει για να βοηθήσει στην εξέλιξη τη συνειδητότητα των ανθρώπων. Αντιλαμβάνομαι και επειδή ίσω να μην το γνωρίζουν γι' αυτό και το λέω στους τηλεθεατές, αγαπημένη μου Λίτσα, ότι ως Διαστητικό πρωτομίλησα για την ενεργειακή πύλη, για αυτήν πριν συμβεί, τον Απρίλιο του 2016, όταν ήμουν φιλοξενούμενος ε, στο Μέγγα και αναλύοντα την πρόβλεψή μου με τίτλο ότι στις 22 Απριλίου του 2016 θα άνοιγε η ενεργειακή πύλη, εάν διαβάσει κανείς το τι έγινε την επόμενη μέρα, πραγματικά θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τότε λοιπόν ακριβώς, για να μην μακρηγορήσω, θέλω να πω ότι μη είχα μιλήσει για αρκετό διάστημα πριν για την ενεργειακή πύλη και όντως στις 23 Απριλίου του 2016 η NASA ανακοίνωσε ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη μεταβολή του μαγνητικού ε, πεδίου της Γης. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι άνθρωποι που βρισκόμαστε ε, επάνω στη Γη επηρεαζόμαστε από αυτό το μαγνητικό πεδίο το μαγνητικό κύμα. Η ενεργειακή πύλη, λοιπόν, όπως είπα, θα ξανανοίξει στις 21 Δοδεκάτου του 2020. Για τους περίεργους και για τους ανθρώπους που έχουν αρκετές αφιβολίες, θα ήθελα να πω ότι ως διαισθητικός θα ήθελα να εξηγήσω ότι ο διαισθητικός δεν έχει καμία σχέση με την μελλοντολογία, με την αριθμολογία, με την αστρολογία ή γενικότερα με κάποιους άλλες μορφές ενστήκτου. Εγώ τουλάχιστον ω διαστητικό ανήκω δηλαδή σε μία θεωρία και σε μία κάστα ανθρώπων, συγκεκριμένη δηλαδή, ε, κατάστασης πνευματικής η οποία έχει ε, αν θέλετε αυτο, αυτό το δώρο να μπορεί να κατανοήσει ε, λίγο περισσότερες αν θέλουμε προσωπικές ενέργειες ή και μεγάλα πεδία μαγνητικά πεδία της γης γι' αυτό και ακριβώς προβλέπω και τα γεγονότα που καταγράφονται στο ploumistos.com αλλά για να μην βγούμε εκτό θέματο, να πω λοιπόν στου φίλου, ακόμα και του πιο δύσπιστου, ότι αυτό είναι κάτι δεδομένο πλέον και επιστημονικά αποδεδειγμένο. Παρά τα αυτά όμω, επειδή αναφέρεται ω ενεργειακή πύλη, θέλω να πω λοιπόν ότι η πύλη, η αγγελική πύλη, όπω την έχουμε ονομάσει οι διαστητικοί καθοδηγητέ, οδηγεί στην πραγματοποίηση των σκέψεών σα. Γι' αυτό επιλέξτε σοφά τη σκέψη σα όταν ενημερώνεστε ότι ανοίγει η πύλη και βεβαιωθείτε ότι συντονίζονται με τις επιθυμίες της καρδιάς σας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης να πω ότι πρέπει να αποφύγετε να δώσετε σοβαρή ενέργεια στις αρνητικές σκέψεις σας αλλά και στους φόβους σας γιατί όπως αναφέρω συχνά πυκνά στις ομιλίες μου καταλαμβάνουν χώρο από τον ενεργειακό χώρο χρόνο του μυαλού σας δηλαδή με αποτέλεσμα να καθυστερούν ή να δημιουργούν καθυστερήσεις γεγονότων ή προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Να σας πω ότι οι νέες ευκαιρίες που διατίθενται με το άνοιγμα της ενεργειακή πύλης είναι η ανώτερη επίγνωση, δηλαδή η βαθύτερη αλήθεια των επιλογών και των δυνατοτήτων που έχει ο καθένας μας. Όσοι λοιπόν προσελκύονται σε αυτή τη διαδικασία αντιλαμβάνονται δηλαδή τη διαφορά, μπορούν να βιώσουν την ανύψωση και να έρθουν σε αρμονία με την θεϊκή ενέργεια που επιταχύνει την εξέλιξη της συνείδησής τους. Ανεβαίνει δηλαδή η συνείδησή τους. Οπότε λέμε ότι έχουμε μεγάλα επίπεδα αύξηση της συνειδητότητας. Να θυμάστε καλοί μου φίλοι ότι η ενεργειακή πύλη ανοίγει Κάθε φορά που ο χωροχρόνο μηδενίζεται και έχει σαν αποτέλεσμα την εκβολή, δηλαδή τη μας δίνει μια τεράστια ποσότητα φωτονιακής ενέργειας που επηρεάζει άμεσα το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μας της γης δηλαδή και έχει σαν αποτέλεσμα την πνευματική μας αναβάθμιση είναι σαν να βάζουμε δηλαδή το μυαλό μας σε μια μπρίζα η οποία ήταν 9 βολτη και τώρα θα γίνει 12 βολτη να σας το πω έτσι τόσο απλά η επόμενη στιγμή που η συγχρονικότητα ρίχνει το φως της στο δώρο του δημιουργού, την νόησή σου, τη σκέψη σου, καθώς η ενεργειακή πύλη λοιπόν ανοίγει για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα, καθώς αναβαθμίζεται το μυαλό σου, είναι λοιπόν αυτή τη Δευτέρα στις 21 Δεκεμβρίου 2020. Η 21η Δεκεμβρίου είναι η μέρα για την εκδήλωση, την πρόθεση και τη σύνδεση με τον κόσμο του πνεύματος αλλά είναι επίση μια εξαιρετικά ισχυρή ημέρα για το άνοιγμα τη καρδιά σα. Οπότε σα προτείνω να αφιερώσετε λίγα λεπτά για να νιώσετε την ευνομοσύνη, να νιώξετε την καρδιά σα, να συνδεθείτε κυρίω με τη συνειδητότητα του μυαλού σα, στη συγχρονικότητα των γενικών που θα ζήσετε και κυρίω να ξεκινήσετε αυτό τον συντονισμό δηλαδή με τη θετική δόνηση του νου. Δηλαδή να σκεφτείτε πολύ απλά να το πω, όσο γίνεται πιο θετικά, να ονειρευτείτε δηλαδή με λίγα λόγια θετικές εικόνες που θα θέλετε να ζήσετε στο μέλλον. Τώρα, πρέπει να γνωρίζετε ότι το σύμπαν ε, έχει μία βάση επάνω στην αριθμολογία. Οι αριθμοί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και ο αριθμό λοιπόν 2 που ξεκινάει το 2020 και πάμε στο 21, αλλά και η 21η έχει μπροστά το 2. Το 2 λοιπόν θέλω να σας πω ότι υποσωπεύει την ισορροπία και την αρμονία, αλλά και την διαδικότητα, την ικανότητα να είναι περισσότερα από ένα πράγμα στην ίδια στιγμή. Επειδή λοιπόν συχνά αναφερόμαστε σε μια συναισθηματική σχέση ή μια σχέση που ενισχύει τη ζωή μας, εάν έχουμε πίστη σε αυτήν, ο αριθμός 2 λοιπόν αντιπροσωπεύει τις έμφυτες δεξιότητες και τις ικανότητε μας και φέρνει το μήνυμα ότι είναι επαρκής αυτό που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που θέτει η ζωή μας. Τώρα, ο αριθμός 1 είναι το σύμβολο της δημιουργικής ενέργειας του σύμπαντος. Είναι δηλαδή συνήθω ένα σύμβολο νέων πραγμάτων. Είναι που λένε η αρχή, το πρώτο. Και ωστόσο, είναι σημαντικό να σα πω ότι ο καθένα μα είναι μέρο αυτή τη δημιουργία του σύμπαντο, μέσω των σκέψεών μα δηλαδή και των ενεργειών μα. Και έχουμε τη δύναμη να διαμορφώσουμε άμεσα τη ζωή μα εφόσον αποφασίσουμε να σκεφτόμαστε θετικά. Στην 1η Δεκεμβρίου, ε, είναι ότι. Είστε σε θετική δόνηση, η οποία αυξάνει την πίστη σα, σημαίνει δηλαδή, ε, ότι ο αριθμό 21 έχει τη δυνατότητα να εξασκεί μεγάλη επιρροή στον ανθρώπινο εγκέφαλο, γεγονό που το παραδέχεται ακόμα και η επιστήμη, αν, αν το ψάξετε. Να σα πω ότι μπορεί να ακούγεται πολύ περίεργο, αλλά οι άνθρωποι έχουν μεγάλη σχέση με του αριθμού, ειδικά με μερικού από αυτού. Κάποια λοιπόν τμήματα του εγκεφάλου διεγείρονται πολύ έντονα από κάποιους αριθμούς και προκαλούν συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα στην προσωπικότητα και στην δυνατότητα της δράσης. Έχοντας κάνει λοιπόν αυτή την παρατήρηση, οι διάφορες μαγνητικές αδελφότητες κάνουν χρήση αυτών των ιδιωτήτων. Επίσης θέλω να σας πω ότι ο ρυθμός 21 έχει την ιδιότητα λοιπόν να μας σταματάει από βλαβερές συνήθειες. Είναι ακριβώς το διάστημα των ημερών που χρειάζεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος για να ξεκόψει από ό,τι βλαβερό θέλει να απαλλαγεί. Αν το ψάξετε στο ίντερνετ θα συνειδητοποιήσετε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο εγγραφές έχουν κάτι περίεργα κοινό και ο αριθμός αυτός προκύπτει έχοντας αφαιρέσει τις διπλοεμφανίσεις, τις αντιγραφές και τα άσχετα. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος ψάχνεται με τον αριθμό 21. Τώρα, πολύ εύλογα θα με ρωτήσετε, γιατί κύριε Πλουμιστέ θα γίνει αυτή η... το άνοιγμα της πύλη στις 21 Δεκεμβρίου. Γιατί στις 21 Δοδεκάτου του 2020, αν δείτε το νούμερο, υπάρχουν καλοπροαίρετες δυνάμεις φωτός που κινούνται προς το ελληνιακό σύστημα της γης μαζικά και προετοιμαζόμενες για ένα μεγάλο εξελικτικό γεγονός ανάληψης της γης. Που σημαίνει δηλαδή ότι το 21 ή από το 21 και μετά ε, από την α, ημερομηνία αλλά και σαν έτος θα αρχίσει η ανθρωπότητα να μεταβάλλεται σε ένα άλλο διαφορετικό πεδίο εξέλιξης. Στις 21 επίσης 12 του, του επειδή θέλω να μιλήσω πολύ απλά Θέλω να σας πω ότι η περίοδος από το χειμερινό ηλιοστάσιο μέχρι την εαρινή σημερία συμβολίζει την εποχή κατά την οποία η ψυχή του ανθρώπου αποβάλλει τα πάθη και οδεύει προς την πνευματική της αναγέννηση. Άρα βλέπετε ότι όλα συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση και έχει πολύ μεγάλη σημασία να το αντιληφθείτε τώρα που σας το λέω. Αυτό λοιπόν το σπάνιο επικείμενο ουράνιο γεγονός συμπίπτει επίσης με την έναρξη ενό πολύ μεγάλου κύκλου του κεντρικού ήλιου καθώς ο γαλαξίας της γης επιστρέφει στην εποχή φωτός για την οποία έχουν μιλήσει οι αρχαίοι λεμούροι και όχι μόνο. Τώρα, Θέλω λίγο να γίνω σαφή. Σα εφιστώ την προσοχή για την ενεργειακή πύλη για να σα πω τι θα γίνει. Αυτή η ισορία λοιπόν των μεγαλειωδών αυτών γεγονότων που σα ανέφερα, που πλησιάζουν στο τέλο του έτου 2020, σηματοδοτούν την αυγή μια νέα εποχή, μια εποχή πιο πνευματική, λίγο δύσκολη αρχικά, αλλά θα βάλει όλου του ανθρώπου να σκεφτούν πιο ειρηνικά εξαιτία του φόβου του και παράλληλα θα προστατεύσουν κατά έναν τρόπο ή θα αγριέψουν κατά έναν τρόπο τους ανθρώπους που θα δυσαρεστηθούν με ό,τι ακριβώς συμβαίνει επάνω από άλλες πιο μαύρες δυνάμεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πιεστούμε πολύ θα αρχίσουμε να ενωνόμαστε μεταξύ μας και αυτό θα φέρει μια ευγενή άμυλα αλλά να ενωθούμε για τις δυνάμεις του κακού. Κάθε αγγελικό πλάσμα στο σύμπαν μιλάει στην ανθρωπότητα για αυτό που πρόκειται να έρθει αυτό που σας λέω. Ωστόσο, πολλοί θα πούν, όταν κοιτάζω γύρω τον κόσμο αυτή τη στιγμή, το μόνο που βλέπω είναι συγκρούσεις, μάσκα, φόβος, ιός, είμαι απένταρος και τα πράγματα δεν μου πάνε πολύ καλά και ούτω καθεξής. Όλο αυτό φαίνεται σαν τεράστια αντίθεση σχετικά με την απελευθέρωση της ανθρωπότητας και την όμορφη νέα ειρηνική γη για την οποία σας μιλάω. Οι καταστάσει που εκτελήσονται όμω αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται πω έχουν θετική κατάληξη. Είναι σημαντικό να αλλάξει η δόνυψη προ το θετικό πολλών ανθρώπων παγκοσμίω για να έρθει η πλήρη αλλαγή. Δηλαδή, οι άνθρωποι να συνδεθούν περισσότερο με τον εαυτό του και το δημιουργό Θεό, αυξάνοντα την πίστη του. Είναι τόσο απλό. Είναι σίγουρο ότι μετά από μερικά, θα έλεγα, μαθήματα, δηλαδή μέχρι το 2026, η ανθρωπότητα θα πάρει τα μαθήματά τη τα πράγματα δεν θα είναι όπως είναι τώρα και θα δείτε ότι πολύ γρήγορα ότι όσο γρήγορα ήρθε η καταιγίδα τόσο γρήγορα θα φύγει κιόλα. Κάντε λίγο υπομονή, οπλιστείτε με πραγματική δύναμη και πίστη προς το Θεό ή πίστη στον εαυτό σας και πραγματικά θα δείτε ότι αυτός ο παλιός ο κόσμος γεννάει τον καινούριο. Και όπως έχουμε ξαναπεί, το χάος είναι το φυσικό αποτέλεσμα της αλλαγής και η αλλαγή είναι η μόνη σταθερή σε αυτό το σύμπαν. Η αλλαγή, να ξέρετε, δεν είναι αρνητική, είναι απλά αλλαγή και αν μη τι άλλο είναι σίγουρα ανάπτυξη. Θέλω να με πιστέψετε και να το κατανοήσετε. Θα σας πάω τώρα και σε κάτι ακόμη λίγο πιο ε, κατανοητό. Αν όλα τα προηγούμενα δεν τα καταλάβατε, στις 21 λοιπόν του μήνα, τη Δευτέρα αυτή που μας έρχεται, θα σας πω τι πρέπει να κάνετε. Καταρχήν να μην φοβηθείτε την αλλαγή. Επιτρέψτε της να υπάρχει και να γνωρίζετε πως το δημιούργημά του, σύμπαν δηλαδή, σας προστατεύει. Το σύμπαν είναι δημιουργία του Θεού. Όσο και αν θέλετε να ε, μην το πιστεύετε, είναι μια πραγματικότητα η οποία αναφέρεται παντού. Έχετε λοιπόν πίστη και εμπιστοσύνη στο θεϊκό σχέδιο και αυτή η πίστη στην καλοσύνη της ανθρωπότητας και στο σύμπαν είναι που θα απελευθερώσει, να πω πλήρως, τον πλανήτη γη σε ταχύτατους ρυθμούς. Καθώς λοιπόν αρκετοί από εσάς, αυτή τη Δευτέρα, θα αναλύπτεστε όλο και υψηλότερα πνευματικά, θα αποκτήσετε επίγνωση προς ε, τα θετικά όντα, δηλαδή άνθρωποι με ψυχή, με κατανόηση, θα δείτε ότι βοηθέστε και ο ένας τον άλλον θα αρχίσει να δίνει την ενέργειά του. Τώρα, να σας πω τα πρακτικά πράγματα. Χρησιμοποιήστε το χρόνο θετικά για να μπείτε σε πνευματική λειτουργία, που σημαίνει ηρεμία. Αρχίστε να επιτρέπετε στα πράγματα που να συμβαίνουν με συνειδητό τρόπο, να σκέφτεστε δηλαδή τι κάνω, γιατί το κάνω και απλά αφήστε με προπόνηση του νου τις υποσυνείδητες σκέψεις σας να φύγουν. Βγείτε από αυτό που ήσασταν πριν. Συνειδητοποιείτε πως όλα τα πράγματα έχουν ένα σκοπό, που συμβαίνουν σε αυτή την πλάση και ο σκοπός είναι για το καλό μας. Προσπαθήστε να δείτε τον κόσμο αυτό και αποδεχτείτε τον. Ίσως κάτι χρειάζεται να αλλάξει στη ζωή σας και στον τρόπο που υπάρχετε. Μήπως τα σημάδια που λαμβάνετε σας λένε κάτι τέτοιο. Για σκεφτείτε το λίγο και δείτε λίγο καλύτερα. Οι διαμάχες σας σας δημιουργούν προβλήματα, ο φόβος σας κρατάει κολλημένους, η αντίσταση στην πνευματική σας αφύπνιση δεν σας φτάνει στην αυτογνωσία. Χρειάζεται να το κατανοήσετε πολύ σύντομα αυτό για να προσαρμοστείτε καλοί μου άνθρωποι. Χρησιμοποιείτε θετικές δηλώσεις καθημερινά για να επαναπρογραμματίσετε τις παλές παρεκκλίνουσες σκέψεις. Βάλτε δηλαδή με λίγα λόγια τη θετική σκέψη και αποφασίστε να πείτε στον εαυτό σας ότι μπορώ και καλύτερα. Αυτή η ενθύμηση είναι μέρος της αφύπνισής σας για τα ανώτερα επίπεδα της πνευματικότητας. Να σας πω ότι Πρέπει να μάθετε να δημιουργείτε με τη σκέψη σα. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την νόησή σα. Και αυτό είναι το θεϊκό δώρο των δημιουργιών σα. Να σκέφτεστε νέε εικόνε, νέα δεδομένα για να βοηθήσετε τον εγκέφαλό σα, τι συνάψει, τι εγκεφαλικέ δηλαδή, να σα δημιουργήσουν καλύτερη καθημερινότητα. Όταν είστε έτοιμοι να ανοίξετε τα φτερά σα και να εισέλθετε στι υψηλότερε πνευματικέ σφαίρε με την αφύπνιση του νου, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε όλε τι αρνητικέ πτυχέ του εαυτού σα που δεν έχουν μεταμορφωθεί ακόμα σε θετικέ πτυχέ που προσφέρει η συγκεκριμένη ενέργεια που θα λάβετε από την προσεχή Δευτέρα. Το ερώτημα που πρέπει να υποβάλλετε δεν είναι κάτι άλλο, δηλαδή τι κάνω λάθο, αλλά ποια νοοτροπία θα με οθήσει να πάω ένα βήμα εμπρό. Πώς να ξεχάσω κάθε αρνητική προσκόλληση που έχω σε καταστάσεις, σε φόβους, σε πεπιθήσεις, σε ανθρώπους και να ξεκολλήσω. Και σε ποια θετική πτυχή αυτής της κατάστασης μπορώ να επικεντρωθώ και να δώσω την προσοχή μου. Κοιτάζοντας λοιπόν αυτό που θα μετατοπίσετε από την ψυχή σας, να την κατανοήσετε, να την καταλάβετε. Τη Δευτέρα θα καθαρίσετε λοιπόν την αρνητική αυτή στάσιμη ενέργεια που έχετε μέσα σας και που θολώνει το ενεργειακό σας πεδίο και σας αναγκάζει να επαναλαμβάνετε συνεχώς τα ίδια λάθη. Λοιπόν, τα λάθη που κάνετε μπορείτε να τα διορθώσετε και αυτή τη Δευτέρα πιστέψτε με η ενέργεια αυτή της πύλης θα σας βοηθήσει πολύ. Ως εκ τούτου, αντί να κάνετε το ίδιο πράγμα Ελπίζοντα για ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, κοιτάξτε προ την ενεργειακή πηγή και ακολουθήστε τη δημιουργική ροή των γεγονότων που έρχονται στη ζωή σα, ώστε να αυξήσετε τα θετικά πράγματα που θέλετε να συμβαίνουν στη ζωή σα. Είναι πολύ σημαντική στιγμή, Λίτσα, να το αναφέρω, καθώ τελειώνω, να υποφεληθείτε από αυτή την ενέργεια, αλλάζοντα τι παλιέ συνήθειε και τα παλιά πρότυπα συμπεριφορά που δεν μα εξυπηρετούν πλέον. Δεν εξυπηρετεί κανέναν το παλιό. Πρέπει να πάμε στο νέο, στο καινούριο που μας δίνει το μέλλον. Μην αφήνετε το παρελθόν σας να λυγίζει και να μετατρέπει σε βάσανο ψυχής την καθημερινότητά σας. Να σας πω, πριν σας αποχαιρετήσω, ότι η ενέργεια της πύλης ξεκινάει στις 21 και 12 πρώτα λεπτά, δηλαδή 9 και 12 λεπτά, αλλά αν δείτε το νούμερο είναι 21 και και 12. είναι περισσότερο από αρκετή για να σας βοηθήσει να προχωρήσετε προς την αφύπνιση ε, του νου. Ε, θα γίνει η παραλαμβάνω στις 21 12 του ημέρα Δευτέρα. Η επιλογή, να ξέρετε, είναι απολύτως δική σας. Και αν όλα αυτά που ανέφερα δεν τα καταλάβατε, σας λέω λοιπόν ότι τη Δευτέρα πρέπει να είστε πολύ ήρεμοι, πολύ ήσυχοι με τον εαυτό σας, να πείτε το πρωί την καλημέρα σας στον εαυτό σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε και να μπορέσετε να κάνετε μικρές ισορροπίες, δηλαδή μικρές παύσεις του νου, δηλαδή να σταματήσετε να κάνετε ορισμένα πράγματα που κάνατε για πέντε λεπτά. Και το βραδάκι από τις εννέα το βράδυ και μέχρι τις δώδεκα έτσι γιατί ξεκινάει 21 και 12 πρώτα λεπτά η ενέργεια να εισέρχεται δηλαδή στον πλανήτη γη και ε, μέχρι τις 12 είναι το απόλυτο μέγεθος οπότε καλοί μου άνθρωποι σας λέω να ηρεμήσετε να χαλαρώσετε, να ακούσετε πολύ συγκεκριμένες αγγελικές μουσικές πιο λεπτές σε συχνότητες να είστε ήσυχοι, να χαμογελάτε και πραγματικά να σκεφτείτε λίγο τον εαυτό σας πώς τον θέλετε πέντε χρόνια μετά. Αυτή λοιπόν η σκέψη που το θέλετε να είναι με υγεία, με ευτυχία, σας το εύχομαι από την καρδιά μου να είστε γεροί, δυνατοί, να έχετε αυθονία, ευτυχία στη ζωή σας, στις οικογένειές σας. Ειλικρινά ελπίζω αυτή η κουβέντα μας σήμερα που κράτησε λίγα λεπτά να σας έδωσε αυτό που πραγματικά επιθυμείτε αυτό που πραγματικά θα κάνει τη ζωή σας διαφορετική. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας εύχομαι πραγματικά να περάσετε καλά Χριστούγεννα και θα έχουμε να πούμε πολύ εντυπωσιακά πράγματα στην εκπομπή της Μίτσας που πραγματικά κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Σας δίνει πολλές ιδέες και γεννάτε νέες εικόνες στο μυαλό σας. Να είστε καλά. Και άλλαξα θέση. Εγώ ήρθα εδώ πέρα στην άλλη τη θεσούλα μου, την ωραία τη στολισμένη. Θα καθίσω αναπαυτικά επάνω εδώ στο στάν Θα θυμίσω πως το 24 6 10 μπορειτε να τηλεφωνείτε για να αφήνετε όνομα επίθετο, τον αριθμό τηλεφώνου σας για να διεκδικήσετε τη βίλα, τη παιδική βίλα αυτή της Playset με τέσσερα άτομα οικογένεια από τα funnybunny.gr προσφορά. Επίση. ναι, τι, ε, ναι. Ε, α, σήμερα, μέχρι το τέλο τη εκπομπή, μπορείτε να τηλεφωνείτε και την Δευτέρα θα ανακοινώσουμε το όνομα του νικητή. Η κλήρωση θα γίνει μετά το τέλο τη εκπομπή. Θα συγκεντρωθούν όλα τα ονόματα από όλη την εβδομάδα. Ενώ τη Δευτέρα θα επιστρέψουμε με άλλο δωράκι, ναι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Τόλι Τσιρούδη για να μαντέψουμε τι κάνει το κάτσετ. Hello, Τόλι! Γεια. Πώ είσαι, Καλά, η Μελίτσα, εσύ τι κάνει. Καλά, βλέπω φρεσκοξυρισμένο, ωραίο ε. πέρα. Ξέρεις γιατί είχα βγάλει μουσια εδώ μέσα στο σπίτι πάλι. Ε, μα <laughs> ναι. Δεν να εκπομπή, ξυρίζω. Τι να κάνεις. Τόλη μου, επειδή σήμερα πραγματικά η εκπομπή μας είναι φουλ γεμάτη με πάρα πολλά ωραία θέματα, θέλω να περάσουμε κατευθείαν στο ψητό, αφού μου είσαι καλά και σε βλέπω ότι είσαι και ένα κούκλο. και να πάμε να μαντέψουμε τι κάνει το gadget. ένα gadget για ακόμη μια φορά, προσφορά από το όλα.gr, σε συνεργασία με το Μεσχένικο Ωραία, ναι. Το όλα.gr μα έφερε, μα έστειλε λοιπόν λίτσα αυτό το γκάτζετ που πρέπει να μαντέψει. Θεστα κοιμοσύνη. Πάμε. <laughs> τη κοιμοσύνη oh, είναι ναι. αυτό. Κάπου το βάζει αυτό πάντα. Ε, ναι, Θεστα κοιμοσύνη, καλά λέω. Να σου πω, Τόλι μου, αυτό είναι ένα άσπρο, ε, σαν αυτό που όταν πα στο γιατρό σου λέει: Άνοιξε το στόμα και σου βάζει μέσα ξυλάκι έτσι, ε, για να δει τι αμυγδαλέ σου. Είναι ναι. ένα άσπρο ματσούκι πλαστικό, μακρόστενο. Ναι. Ναι. Αλλά τι είναι, είναι ηλεκτρονικό αυτό. Ναι. Θερμόμετρο είναι. Όχι, θα μπορούσε. Ναι. Έχει, Όταν... Έχει κάποια... το πρώτο στοιχείο. Έχει κάποια οθόνη LED πάνω, κάποια οθόνη που βλέπω κάτι κάποιοι... να αναγράφει. Όχι, δεν έχει οθόνη, Όχι. αλλά έχει αυτό. Ω, Ο... Ο... Μεγάλο, μακρύ, USB. Ναι. Ναι. Τι. Ένα μακρύ USB που παίρνει μέσα πολλά πράγματα. Όχι σαν τα άλλα τα μικρά που παίρνουν λίγα. Αυτό είναι μακρύ Α, και... με πολλά ναι. γίγκα. <laughs> Τέραμπα. Ναι. Όχι. Όχι. Μπαίνει στον υπολογιστή. Και όχι μόνο. Και στο κινητό. Στο λάπτοπ, στο τάμπλετ. Τέλος πάντων, ναι. Μπαίνει και εκεί. Ναι. Ναι. Ε, το θέμα είναι τι κάνει. Κάτι κάνει όταν μπαίνει. Α, Παίρνει ενέργεια και κάτι κάνει λίτσα. Τι, 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 και μας βολεύει σε κάποιες περιπτώσεις ναι. όπου χρειαζόμαστε κάτι. Δεν είναι αποθηκευτικό τέτοιο, έτσι. Όχι. Δεν αποθηκεύει Αποθηκευτό κάτι. Αποθηκευτικό μέσα στο USB φλασάκι δεν είναι, όχι. Ωραία. Το βάζω εγώ στον υπολογιστή ή το βάζω στο τάμπλετ και κάνει αυτό κάτι ή... Εκτός από υπολογιστή και τάβλες να σου δώσω ένα στοιχείο, το βάζεις και σε power bank. Φορτίζει δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά. Δεν το βάζω γιατί θα δεις τι κάνει. Ε, τι κάνει. <laughs> Τώρα αλήθεια δεν θα το μοτέψει. Όχι, δεν... φως, ανάβει. Ναι, φως ανάβει. Ε, αυτό. Το... Ε. <laughs> ναι, Λίτσα. Γιατί, Λίτσα, ξέρεις τώρα να κάνεις τηλεκπαίδευση ή τηλεδιάσκεψη και να είναι τα το, το πρόσωπό σου σκοτεινό. Βάζεις αυτό, Λίτσα, το φως στο powerbank και φωτίζει, Λίτσα, τόσο δυνατά που το πρόσωπό σου είναι τόσο λαμπερό. <laughs> είναι ένα πολύ ωραίο, έξυπνο, φθηνό <laughs> ναι. USB φως για τη τηλεδιάσκεψή σου. USB φως. Και την τηλεκπαίδευσή σου, ναι. Ή είναι τέλειο αυτό. Γιατί δεν χρειάζεται να ανάβεις ring light και τέτοια. Θέλεις ναι. να κάνεις... Υπάρχει ένας... και το ring light που έχω εγώ τώρα. Ναι. Με τη βάση, πολύ ωραίο. Και αυτό από το Μεσχέ Νικολά. Στα 25 ευρώ το σετάκι. Που το ναι. έχεις σκέσει, ναι. θυμάσαι. Ναι. Αλλά αυτό είναι πιο ακριβό, 25 ευρώ. Αλλά υπάρχει και αυτό. Που το αυτό... βάζεις. Το είναι πάρα από πολύ ωραίο σε ένα powerbank και σου βγάζει λίτσα πολύ φω. Να βλέπει. Α, το όλη σε φωτίζει κανονικά πολύ και δεν του φαινότανε Το βάζει εκεί δίπλα από την κάμερα σου, λίτσα πέρα. Ναι, είναι πολύ δυνατό, έχει πολλά βάτια. Και, και, αν δεν έχει powerbank bank. Ναι. Επειδή οι, οι θύρε του USB στο computer και στο laptop ξέρει είναι είτε πλάγια είναι είτε τέτοια, μπορεί να πάρει ένα Α. USB hub που το βάζει από τη μία πλευρά. Και εδώ πέρα έχει πολλά βίσματα για ε, ναι. USB το βάζει σε μια θύρα από αυτά ναι. και ανάβει. Και αυτό, αυτό με σχένει κολλά το έχω πάρει. Είναι USB hub, USB 3 oh. hub και, λίξε, και έχει και, διακοπτάκια εδώ πάνω, βλέπεις. Ναι. Το, αυτό τώρα το λαμπάκι είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί δεν, χρει, δεν καρφώνεσαι κιόλας ότι έχεις φως. Ε, ταυτόχρονα σε φωτίζει για να κάνεις την τηλεδιάσκεψη, να κάνεις το σεμινάριό σου μέσω ίντερνετ, την τηλεργασία σου, το οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί να μιλήσεις με κάποιον, να παίρνει έτσι και λίγη λάμψη κτλ. Είναι portable, μπορείς να το έχεις μέσα στην τσάντα σου, μέσα στην τσέπη σου, μέσα στο... Πολύ μικρό λίτσα, πολύ ελαφρύ και θαυματουργό που λέμε. Ναι. Και ταυτόχρονα ε, βγάζει και πράγμα. Δηλαδή, εγώ το σκέφτομαι να το πάρω εδώ πέρα να, να βάλω λίγα. Για το στούντιο. Λοιπόν, είναι πολύ δυνατό. Το αληθινό, λι... έτσι. Πόσο κάνει, δεν μου είχετε. Όχι, Πόσο φω βγάζει. Πολύ. Πάρα πολύ φω. Πόσο κάνει. Σήμερα δεν με ακούει κανένα στο Skype. Ακούω όλε τι. Πόσο κάνει. Ναι, συγγνώμη. Ε, πόσο λε. 15 ευρώ. Όχι. 20. Όχι, πιο κάτω. Πιο κάτω. Ναι. 12 ευρώ. Κάτω από 10 ευρώ. Έλα το όλοι, αυτό είναι τέλειο δώρο. Ναι, ε, 8,5 ευρώ, Λίτσα. Uh... 8,5 ευρώ από το όλα.gr. Το ψάχνετε σαν USB uh, LED uh, light. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάνει δουλειά χρηστικότατο για αυτές τις μέρες. Yeah. Και επίσης μπορεί Τι εδώ παραχωρεύουν στο... Τέτοια χαρά με το lockdown έχετε εσεί εδώ στο πλατό. Μα Παναγία μου. Επίση, μπορεί να το κάνει και δώρα αυτέ τι μέρε των γιορτών. Δηλαδή να το στείλει. Δεν χρειάζεται να πα. Να το στείλει σε έναν φίλο σου, ένα τέτοιο. Τσάκα, ένα πολύ ωραίο δώρο. Όλα το... και όλα τα παιδιά που κάνουν τηλεδιάσκεψη. Ναι, όλα τα παιδιά πρέπει να το έχουν αυτό. Και όλοι μα πρέπει. Γιατί να σου πω και κάτι. Και ένα insta story να θε να κάνει. Ναι. Το έχει να εκεί. Κοτεινός. Στο πάω αυτό το τσακ, κατευθείαν έχει φω. Κατευθείαν δεν ναι. χρειάζεται να κουβαλά όλο το ring light μαζί σου όπου και να είσαι. Το βάζει στο πάρπαν, απέναντι σου. Α, το θέλω. Τις... Το θέλω. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Τέλειο. Τόλυ. τώρα που θα δούμε τα στέρ της Βιθλέμ, θα ανοίξουν και οι πύλες. Θα γίνει εδώ πέρα χαμός, θα γίνει. Θα πάρω και αυτό, να το έχω. Ξεμαλιάστηκα. <χι> Σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πάρα πολύ. Τώρα θα σου πω ραντεβού την επόμενη Τετάρτη για, με έρευνα, δηλαδή με τη συνέχεια τη έρευνα τη προηγούμενη Τετάρτη. Θα την κάνουμε με την έρευνα, τη θε γιατί δεν σου άρεσε. Ε, τώρα, τι θέλω, ο, 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 ο κόσμο είπε ότι έχει περιέργεια να ακούσει τα άλλα πέντε. Είπε, το θέλει, ναι. Ναι. Α, ωραία. Φιλιά, πολλά αγαπημένη μου. Φιλιά, τα λέμε. Και εμεί θα περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού θυμίσουμε για ακόμη μία φορά πω το 2466-1042-296 μπορείτε να τηλεφωνείτε για να πάρετε μέρο μέχρι και σήμερα στην κλήρωσή μα για την Playset Villa, τη ρόζα αυτή βίλα με τετραμελή οικογένεια, μία προσφορά από τα καταστήματα παιχνιδιών Funny Bunny. Επίση, να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων και Πλυντήριο Αυτοκινήτων Ταρτάρα και Σία Μικρών Εψιλών στην Κοζέν, τη Solar Energy Subbase, αλλά και το Mon Coulour. Το δικό σα κουλούρ μπορείτε να επιλέξετε να το φάτε με όποιο τρόπο Θέλετε με όποια γέμιση θέλετε, γλυκιά ή αλμυρί, και όλα αυτά γίνονται μπροστά στα μάτια σα σε ανοιχτή κουζίνα. Εδώ στην Κοζάνη, ναι, στην Παύλου Μελά.